Λόγος δέκατος Ιωάννου της Κλίμακος περί καταλαλιάς. Κανείς από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχει νομίζω αντίρρηση ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσος και την μνησικακία. Γι' αυτό και την τοποθετήσαμε στη σειρά της μετά τους προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γεννήτρια του μίσους, ασθένεια λεπτή, αλλά και παχιά. Παχιά βδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Σημαίνει υπόκριση αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνιση της αγνότητας. 2. Υπάρχουν κόρες που διαπράττουν έσχη χωρίς να κοκκινίζουν. Υπάρχουν κι άλλες οι οποίες φαίνονται ντροπαλές και όμως διαπράττουν κρυφά, χειρότερα έσχη από τις προηγούμενες. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη της ατιμίας. Τέτοιες κόρες είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άλλη εντύπωση δημιουργούν εξωτερικά και άλλος είναι ο στόχος τους. 3. Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτού του κακού μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη για να μην διαψευθεί εκείνος που είπε τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων του, τούτων εξεδίωκων, ψαλμός ρο 5. Εάν ισχυρίζεσαι ότι αγαπάς τον άλλον, ας προσεύχεσαι μυστικά για αυτόν και ας μην τον κακολογείς, διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος προς τον Κύριον. 4. Επιπλέον, ας μη λησμονείς και τούτο και έτσι οπωσδήποτε θα συνέλθεις και θα πάψεις να κρίνεις αυτόν που έσφαλε. Ο Ιούδας ανήκε στη χωρία των μαθητών, ενώ ο ληστής στη χωρία των φωνέων και είναι άξιο θαυμασμού πως μέσα σε μία στιγμή ο ένας πήρε τη θέση του άλλου. 5. Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επερίπτει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά στο δαίμονα που τον έσπρωξε στην αμαρτία, διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτήσει το Θεό, μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα αμαρτάνομαι. 6. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα, ως ανήθικο ο Θεός τον εθεωρούσε αγνό, διότι με τη μετάνοιά του τον είχε πλήρως εξευμενήσει. 7. Αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίο, ποτέ μην τον σεβαστείς. Αλλά μάλλον να του είπεις, σταμάτησε αδελφέ, εγώ καθημερινώς φάλω σε χειρότερα και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον. Έτσι θα έχεις δύο ωφέλη, με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίο. 8. Μία οδός και μάλιστα από τις σύντομες που οδηγούν στην άφεση των πτεσμάτων είναι το να μην κρίνουμε εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου. Μη κρίνετε και ουμη κριθείτε. Λουκάς σιγματάφ 37. Όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό, έτσι και η κατάκριση με εκείνον που αγαπά την μετάνοια. 9. Ακόμη και την ώρα του θανάτου του, όταν είδεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις, διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που εκρατούσαν στα χέρια τους ήταν σαν καπνός και όχι ήλιος. 10. Ας με ακούσετε και ας με ακούσετε όλοι εσείς οι κακοί κριτέ των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια, όπως και πράγματι είναι, ότι ενώ κρίματι κρίνεται, κριθίζεστε. Μαθαίου ζήτα 2. Τότε, ας είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε των πλησίων, είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσουμε σε αυτά. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. 11. Όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτέ των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος, επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα ειδικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα, γνώση και μνήμη. Διότι όποιος αφαιρέσει από το περικάλημα της φιλαυτίας και ειδεί με ακρίβεια τα ειδικά του κακά, για τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στη ζωή του, αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί για να πενθήσει τις ειδικές του αμαρτίες, έστω και αν θα ζούσε 100 έτη και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ. 12. Περιεργάστηκα καλά την κατάσταση του πένθους και δεν ευρήκα σε αυτήν ίχνος καταλαλιάς ή κατακρίσεως. 13. Οι δαίμονες μας πρόχνουν πιεστικά ή στο να αμαρτήσουμε ή στο να, αν δεν αμαρτήσουμε, στο να κατακρίνουμε όσους αμάρτησαν, ώστε με το δεύτερο να μολύνουν οι κακούργοι το πρώτο. Ας γνωρίζεις ότι γνώρισμα των μνησικάκων και φθονερών ανθρώπων είναι και τούτο. Τις διδασκαλίες
τα πράγματα ή τα κατορθώματα του άλλου τα κατηγορούν για να διαβάλουν με ευχαρίστηση και ευκολία, νικημένοι και καταποντισμένοι άθλια από το πνεύμα του μίσους. 14. Είδα μερικούς οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρότατα αμαρτήματα και στηριζόμενοι στην υποκριτική καθαρότητά τους επιτιμούν με αυστηρότητα αυτούς που υποπίπτουν και μερικά μικρά σφάλματα τα οποία και φανερώνουν. 15. Οι κρίσεις είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού, ενώ η κατάκριση όλεθρος της ψυχής αυτού ο οποίος κατακρίνει. 16. Όπως η ίσης και χωρίς να υπάρχει άλλο πάθος μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο, έτσι και η κατάκριση, εάν και μόνη υπάρχει μέσα μας, μπορεί να μας καταστρέψει ολοσχερός, αφού άλλωστε και ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής εξαιτίας αυτής κατεδικάστη. 17. Ο καλός ραγολόγος τρώγει τις όριμες ρόγες των σταφυλιών και δεν πειράζει καθόλου τις άγουρες. Παρόμοιο ο καλόγνωμος και συνετός άνθρωπος, όσες αρετές βλέπει στους άλλους, τις σημειώνει με επιμέλεια, ενώ ο ανόητος αναζητεί τα ελαττώματα και τις κατηγορίες. Γι' αυτόν μάλιστα έχει λεχθεί. Εξερεύνησα ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Ψαλμός Ξ Γάμα 7. 18. Μην κατακρίνεις και όταν ακόμη βλέπεις κάτι με τους ίδιους τους οφθαλμούς, διότι και αυτοί πολλές φορές εξαπατώνται. Βαθμής δεκάτη. Όποιος την κατέκτησε είναι εργάτης της αγάπης ή του πένθους.